Ο λόγος ήταν πληθώρα καταγγελιών που γίνανε στα κεντρικά γραφεία της Πασαγιάς στην Αθήνα σχετικά με ένα υπερβολικό χαράτσι που πληρώναν οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό είναι παράνομο χαράτσι. Δεν είμαι ο ειδικότερος να αξιολογήσω αυτό το θέμα, αλλά θεωρείται παράνομο. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να έρθει κλιμάκιο για τον λόγο αυτό. Ποια είναι η διαδικασία που έχει πλέον ο ενδιαφερόμενος για να εξυπηρετηθεί? Καταρχήν έχουμε ανακοινώσει ένα προσωρινό τηλέφωνο. Μπορούν να καλούν στο προσωρινό αυτό τηλέφωνο. Έχουμε δώσει ανακοινώσεις στα χωριά έξω. Έχουμε βγάλει συνεργεία στα χωριά έξω. Μιλάμε για περίπου 25 άτομα που θα επισκεφτούν εκ περιτροπής συγκεκριμένους χώρους στα χωριά προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος έξω. Μας έχουν δώσει μία παράταση. Θεωρώ ότι μέσα στον Ιούνιο θα τα καταφέρουμε. Σχέση με πέρυσι, δηλαδή, είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία. Έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία, αυτό που πρέπει να ξέρουν? Κάτι δεν έχει αλλάξει ριζικά. Απλά η καινοτομία φέτος είναι ότι πρέπει να υπογράφουμε την υπεύθυνη δήλωση ΕΛΓΑ. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από ό,τι γνωρίζω για τις όσες αιτήσεις έχουν παραλυφθεί από την Ένωση Κοζάνης. Για όσους έχουν ήδη υποβάλει κάποια αίτηση στην ΕΑΣ που πλέον δεν μπορεί να κάνει τη διαδικασία, τι γίνεται με αυτούς? Εγώ καλώ αυτούς τους παραγωγούς να απαιτήσουν να πάρουν πίσω την αίτησή τους και τα χρήματά τους. Ο τιμοκατάλογος που προτείνει η Πασαγιές είναι 30 ευρώ και όχι 80 ή 100 ή 40 ή 50 σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.